Το ενδιαφέρον ενεργειακών εταιριών κολοσσών για υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Κρήτης αναγκάζει την κυβέρνηση να τρέξει με διαδικασίες εξπρές στη διαγωνιστική διαδικασία για την εκμετάλλευση των συγκεκριμένων θαλάσσιων οικοπαίδων. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Πρωθυπουργός, με φόντο και τις υψηλές προσδοκίες μελών της επιστημονικής κοινότητας για την περιοχή περιμετρικά της Κρήτης. Προχωρούν διαγωνιστικές διαδικασίες για την αξιοποίηση παλιών οικοπαίδων αλλά και νέων οικοπαίδων, νέων θαλάσσιων οικοπαίδων, είτε αφορά την περιοχή του Ιωνίου, είτε όμως και νοτίος και δυτικός της Κρήτης, και μετά από το έντονο ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει ενεργειακές εταιρείες με πολυεθνική δραστηριότητα, ενεργειακή κολοσσή. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την άμεση ενεργοποίηση της Ελληνικής Διαγωνιστικής Αρχής Υδρογονανθράκων, η οποία και θα αναλάβει να τρέξει τη διαδικασία των σχετικών διαγωνισμών χωρίς χρονοτριβές, κάτι το οποίο επιθυμούν και οι εταιρείες με πολυεθνική δραστηριότητα. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού ενεργοποιείται η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή Υδρογονανθράκων. Βεβαίως, θα έχετε τη δυνατότητα στο μέλλον να έχετε πιο πολλές και πιο ακριβείς πληροφορίες για τις εξελίξεις αυτές. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα και την ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας με την Ευρώπη μέσω της Κρήτης, ενώ αναφέρθηκε και στο περίφημο καλώδιο που θα μεταφέρει ενέργεια από το νησί στην Αττική. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε παρουσία του Γιώργου Σταθάκη και του Σοκράτη Φάμελου, ανακοίνωσε και την υπογραφή των σχετικών συμβολέων για 2 χερσαία και 2 θαλάσσια οικόπεδα, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας να αξιοποιηθούν παλιά και νέα οικόπεδα. Υπογράφουμε 3 συμβόλαια με εταιρείες όπως η Total, η Energian, τα ΕΛΠΕ, για την εκμετάλλευση 2 χερσαίων και ενός θαλασσίου οικοπαίδου. Άμεσα, νομίζω αύριο. Είναι αυτή η σημαντική εξέλιξη. Μέσα στο διάστημα του επόμενου χρόνου θα θεσμοθετηθεί όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει μια πιο ανταγωνιστική αγορά ενέργειας.